Μόνο ο άνθρωπος είναι ορθοβάμων. Μόνο εκείνος έχει ψηλά το κεφάλι, επάνω τα μάτια και αρέσκεται να κοιτάζει προς τα επάνω. Όλα τα άλλα ζώα είναι στραμμένα προς τα κάτω, πηγαίνουν με τα τέσσερα ή και έρχονται πάνω στο χώμα. Ο άνθρωπος είναι ουράνιο δέντρο, όπως είπε ένας φιλόσοφος. Είναι δηλαδή μια ύπαρξης που τίνει προς τα πάνω και απλώνει τα καλαδιά του προς τον ουρανό και έχει φτάσει να φτάσει ή δυνατόν στον θρόνο του Θεού. Αλλά ενώ αυτό είναι το όνομά μας και αυτός είναι ο προορισμός μας και αυτή είναι η ένθετη ροπή μας, όμως τι συμφορά. Η ευγενική αυτή ροπή ανακόπτεται και ο άνθρωπος αντί να τίνει προς τα πάνω, ξαφνικά νιώθει μέσα στην ύπαρξή του μια δύναμη η οποία τον κάνει ένα κουβάρι κυριολεκτικά. Μαζεύει το κεφάλι και το κατεβάζει προς τα κάτω και του το πιέζει και του το σπρώχνει να φτάσει μέχρι το έδαφος και να αγγίξει στο χώμα. Πάει πια ο άνθρωπος να διαγράφει κύκλους γύρω από το θρόνο της θεότητας. Πάμε πια να λέει το Οσανά και το Αλληλούια και να πετάει ψηλά και να φτάνει στα κράσπεδα του θρόνου του Θεού. Πάμε πια να διασχίσει τους εθέρες. Προσκολάται στο έδαφος. Τρώει χώμα χιλιάδες στο φόρφο. Αυτό το όνομα που κατήντησε έτσι δεν μπορούμε πια να το πούμε άνθρωποι. Ξέρετε πώς το χαρακτηρίζει όχι κάποιος άλλος, αλλά η ίδια η Θεόπνευστη Γραφή, το Θεόπνευστο βιβλίο του Ψαλτηρίου για το οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη φορά. Λέει εκεί ο Δαβίδ Θεοπνεύστος, άνθρωπος εν τιμή όνων που συνήκε, παρασυνευρίδη της κτήμεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ ήταν πλασμένος για να συμμετιμεί και να στρέφεται προς τα επάνω, δεν το κατάλαβε. Δεν κατανόησε τη φύση του και τον προορισμό του, αλλά παρασυνευρίδη της κτήνεση. Πήγε και γινόμοιος με τα κτήνη. Ομοιώθηκε με τα κτήνη, είναι και αυτός ένα κτήνος. Δεν είναι και άνθρωπος. Δεν μπορούμε να το πούμε άνθρωπο. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη λέει σε κάποιο σημείο, ενώ είχε πάρει εντολή από τον Θεό να πάει και να κηρύξει στα Ιεροσόλυμα, πηγαίνει και γυρίζει και απαντά στον Θεό. Ήρθαν και ούκιν άνθρωπος. Εκάλεσα και ούκιν ο Ιμακούν. Πήγα, αλλά δεν βρήκα άνθρωπο. Φώναξα και δεν βρέθηκα να φτιάξω να ακούσω. Δεν υπήρχε άνθρωπος να με ακούσει. Και σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος την κατάσταση αυτή, την κατάπτωση αυτή, την αποκτήμωση αυτή, λέει, πώς να σε πω άνθρωπο, όταν έχεις τέτοια γνωρίσματα που σε κάνουν ένα κτήμος, όταν συκοφαντείς σαν την οχιά, όταν δείχνεις πονηριά σαν την αλεπού, όταν έχεις αιμοδιψία σαν το λύκο, όταν είσαι αρπακτικός σαν το γεράκι, όταν έχεις μυσικαρκία σαν την καμήλα, όταν έχεις μανία και επιθετικότητα σαν την τίγρη, όταν είσαι άπλιστος σαν τον χείο και όταν είσαι τηλημανής σαν ύπος που χρεμετίζει. Αυστηρή φαίνεται η γλώσσα της Αγίας Γραφής, αυστηρή φαίνεται η γλώσσα των Πατέρων, αλλά αυτή η γλώσσα εκφράζει την αλήθεια. Και όχι μόνο ο Θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής και τα σοφά λόγια των Πατέρων, ακόμη και οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν εκφραστεί κάπως παραπλήσια. Να θυμάστε εκείνο τον αρχαίο φιλόσοφο που μέρα μεσημέρι άναψε ένα φανάρι και κρατώντας το βγήκε στην αγορά, ενώ ο κόσμος συνοθήτων μέσα στην αγορά, αυτός κρατούσε το φανάρι και έλεγε «Αν
λέει ότι όλοι αυτοί που τον κυκλώνανε και που σκοτάθανε πάνω του δεν είναι άνθρωποι. Και αυτός ζητούσε άνθρωποι. Δεν είναι πια άνθρωπος. Είναι ζώο. Και πολλές φορές κάντε και από το ζώο. Ένα άχρηστο πράγμα, ένα βάρος της γης, ένα άχθος αλούρης, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Βάρος της γης. Ένα πράγμα που βαραίνει τη γη άσκοπα. Δεν προσφέρει τίποτε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή, μας λέει ότι η αμαρτία, η οποία μπήκε μέσα στον άνθρωπο, αυτή παρομοιάζεται με μια σφαίρα μολύβδινη. Και όμως, όταν δέσεις μια σφαίρα μολύβδινη στο λαιμό ενός ανθρώπου και το ρίξεις στο πέλαγος, δεν μπορεί να μείνει στην επιφάνεια, αλλά αυτή η μολύβδινη σφαίρα τον παρασύρει και τον πηγαίνει στον βυθό. Έτσι και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που άφησε να μολυνθεί από την αμαρτία, αισθάνεται αυτό το βάρος, αυτή τη μολύβδινη σφαίρα να τον βυθίζει, να τον καταρρύπτει, να τον πηγαίνει στα πέταλα του άνθρωπου. Είναι το τάλαντο μολύβου που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας. Το βαρύ εκείνο μολύβδινο βάρος, το οποίο δεμένο στον άνθρωπο δεν τον αφήνει να κινηθεί, αλλά τον παρασύρει προς τα κάτω. Αυτή τη συνέστηση είχε και ο προφήτης Δαβίδ και στα θεόπνευστα λόγια του Ψαλτηρίου έλεγε, και τα λόγια που τα ακούσαμε και σήμερα το πρωί στον εξάψαλμο. Εανομία μου, υπερήρωτη κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ εμαρύνθησαν εγώ. Η ανομία του λέει ξεπέρασα το κεφάλι μου και σαν βαρύ φορτίο εμαρύνθησαν εγώ. Με πιέζουν. Η συγκύπτουσα λοιπόν, αδελφοί μου, της σημερινής περικοπής είναι εικόνα του αμαρτωλού ανθρώπου. Του ανθρώπου που μολύνθηκε και βαρύνθηκε από το βαρύδι και το μολύβι της αμαρτίας. Δεν είναι πια η σπονδυλική στήλη αυτή που πάσει. Είναι η θέληση του ανθρώπου αυτή που έχει υποστεί την κάμψη. Προσκυνάει το χώμα, την ύλη, προσκυνάει πολλές φορές αυτόν τον σατανά. Ο πατήρ Αγκουστίνος, μιλώντας πάνω σε αυτή την περικοπή, έχει μια τολμηρή έκφραση. Θα την πω και θα την μεταφέρω σε εσάς. Ξέρετε, λέει, πώς μοιάζει ο άνθρωπος που νιώθει την αμαρτία να τον πιέζει και να τον συντλίβει και να τον γυρίζει κάτω. Σαν να είναι ένας άγγελος που κάθισε στο σβέρκο του ένας πίθηκος και τον αναγκάζει να σκύβει κάτω. Και να μην κάνει τα του αγγέλου, αλλά να κάνει τις ασέλγειες και τις τροπές και τις ασχημοσίες του πυθίκου. Πίθηκος υπέβων άγγελων. Αυτός είναι ο άνθρωπος υπό το κράτος της αμαρτίας. Και έτσι, παραλλάσσοντας λιγάκι το ρητό, θα πούμε τώρα όχι και ειδού γυνή, αλλά ειδού ψυχή ειν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ποιος θα την ελευθερώσει αυτή την ψυχή, ποιος θα την ανορθώσει. Σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση της συγκυπτούσης, βρήκε ο Χριστός την ανθρωπότητα όταν ήρθε για να γεννηθεί. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τρεις Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, κάθε χρόνο, η Εκκλησία μας ορίζει να διαβάζεται αυτή η περικοπή. Παίρνει δηλαδή το θαύμα της συγκυπτούσης μεταφορικό, το κάνει παραβολή. Σαν να μας λέει, όπως εκείνη ήταν έτσι σκυμμένη, ήρθε ο Χριστός και όταν την βρήκε και της μίλησε και την άγγιξε, αμέσως έγινε καλά. Έτσι και η ανθρωπότητα όλη ήταν μια συγκύπτουσα και έτσι την βρήκε ο Χριστός. Σε ζωώδη κατάσταση και με το πρόσταγμά του, με το κήρυγμά του, με τη χάρη του, με τη δύναμή του, την ανόρθωσε την ανθρωπότητα.
είναι ψέματα. Ότι η ανθρωπότητα βρισκόταν σε αυτό το άθλιο σημείο. Αν εξετάσουμε την τότε ανθρωπότητα, την πρόκληση ανθρωπότητα από πλευρά κοινωνικής, τι θα δούμε. Ένα θεσμό ας δούμε και φτάνει αυτός για να χαρακτηρίσουμε την ανθρωπότητα. Ο θεσμός της δουλείας. Η δουλεία έκανε τον άνθρωπο να χάνει πια την αξία του. Να χάνει τον ουράνιο προσανατολισμό του και να κύπτει προς τα κάτω και να γίνεται ένα άθλιο πλάσμα. Ο άνθρωπος ένα σκλάβος, ένα ρες, ένα πράγμα, όπως έλεγαν οι Λατίνοι. Από πλευράς κοινωνικής η δουλεία, από πλευράς ηθικής, ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου, ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας του εφημείου, ποια είναι η κατάσταση του παιδιού, ποια είναι η κατάσταση των γερόντων, της λεγόμενης σήμερα τρίτης ηλικίας, ποια είναι η κατάσταση των αναπήρων, των ανθρώπων με τις ειδικές ανάγκες, όπως λέμε σήμερα. Η γυναίκα ήταν ένα σκέπος ειδονής και τίποτε άλλο. Ουδεμία σημασία. Δεν είχε δικαιώματα. Ήταν κλεισμένη μέσα, αναγκασμένη να δουλεύει, να υποτάσσεται και δεν είχε λόγο. Το παιδί ήταν περιουσία. Ένα περιουσιακό στοιχείο που όπως το ζώο του μπορούσε να το πουλήσει ο άλλος, να το διώξει, να το πάρει, να το φέρει, να το κάνει ό,τι θέλει, να το σκοτώσει, έτσι και το παιδί. Οι γέροντες ήταν περιτά πράγματα, σκουπί και για πέταμα. Και πολλές φορές όταν γερνούσαν δεν απελάμβαναν την τιμή που έπρεπε να απολαύσουν. Οι δε ανάπηροι θεωρούν άχρηστα πράγματα τα οποία πολλές φορές τα πετούσαν κυριολεκτικά. Από πλευράς κοινωνικής δουλεία, από πλευράς ηθικής σκοτάδι και εξαχρίωσης και από πλευράς θρησκευτικής πλάνη, τύφλωσης, δαιμονισμός κυριολεκτικά. Γιατί η ιδωλατρία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά θρησκεία των δαιμόνων και λατρεία των δαιμόνων. Τι ήταν, νομίζετε, η πυθία, Φερρυππίν, που εκεί στο μαντίο των Δελφών έλεγε τους χρησμούς της. Μια δαιμονισμένη ύπαρξη, η οποία υπό το κράτος των δαιμόνων έλεγε αυτά που έλεγε και πλανούσε κατ' ουσία τους ανθρώπους. Με μια λέξη, μπορούμε να πούμε ότι όλη η πρόκληση του ανθρωπότης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας απέραντος στάβλος μέσα στον οποίο τα ζώα κροτσούσαν, μούγκριζαν, έτρωγαν και κόμπριζαν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, αδελφοί μου, έρχεται να γεννηθεί σε ένα σπήλαιο. Γι' αυτό ήρθε και γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, ανάμεσα στα ζώα, για να δείξει ότι και η ανθρωπότητα στην οποία έρχεται να γεννηθεί δεν διαφέρει από στάδιο. Και οι άνθρωποι δεν διαφέρουν πολύ από τα ζώα. Έτσι βρήκε την ανθρωπότητα, σε ζωώδη και κτηνώδη κατάσταση. Θα πείτε, μα και σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια σχεδόν χριστιανισμού, έχει αλλάξει η κατάσταση. Μήπως και σήμερα, έτσι δεν είναι. Ζωώδες και κτηνώδες δεν είναι η κατάσταση. Πού είναι λοιπόν η ευεργετική επίδραση του χριστιανισμού? Α, δεν φταίει ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε. Και όσοι τον δέχτηκαν, ανορθώθηκαν. Έβαψαν να είναι συγκύπτοντες, έβαψαν να είναι ζώα και υψώθηκαν. Όσοι όμως δεν τον δέχτηκαν, παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Έτσι, ότι ήταν η πρόκληση του ανθρωπότης, είναι και η σημερινή άνευ Χριστού ανθρωπότης. Ό,τι ήταν τότε πριν έρθει ο Χριστός, έτσι είναι και σήμερα για όσους δεν δέχτηκαν τον Χριστό.